Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Δαλιάνης. Καθημερινά από την τηλεόραση του Sky θα προσπαθήσω να πείσω και εσάς γιατί να βάλετε στη ζωή σας την ισορροπημένη διατροφή. Ζούμε σε ένα τόπο που παράγει απλόχερα τις πιο ευεργετικές και θρεπτικές τροφές. Γιατί να τσαγνοούμε? Μαζί και σήμερα θα κάνουμε ένα πλήρες γεύμα. Και μην ξεχνάτε, 5 γεύματα ημερησίως, σωστός συνδυασμός τροφών, έξυπνος τρόπος μαγειρέματος αλλά και άσκηση. Είναι οι βασικές αρχές του Eat and Fit. Για να δούμε το μενού μας για σήμερα. Πρωινό, μπάρες δημητριακών με ξηρούς καρπούς και μαύρη κορινθιακή σταφίδα. Δεκατιανό, σμούθι φράουλα. Μεσημεριανό, γεμιστά κολοκυθάκια με κοτόπουλο και κρούστα από κατήκι. Απογευματινό, κριτσίνια με τυρί. Βραδινό, ομελέτα με ένα κρόκο και δύο ασπράδια, συνοδευόμενη από σαλάτα. Πρωινό, μπάρες δημητριακών με ξηρούς καρπούς και μαύρες κορινθιακές σταφίδες. Δεκατιανό, σμούθι φράουλα. Μεσημεριανό, γεμιστά κολοκυθάκια με κοτόπουλο και κρούστα από κατήκι. Απογευματινό, κριτσίνια με τυρί. Βραδινό, ομελέτα από ένα κρόκο και δύο ασπράδια με πράσινη σαλάτα. Ένα πολύ δημοφιλές και υγιεινό σνακ για πρωινό είναι οι μπάρες δημητριακών. Για τις μπάρες θα χρειαστούμε 190 γραμμάρια δημητριακά ολικής, 90 γραμμάρια ινδοκάριδο, 100 γραμμάρια αμύγδαλα φιλέ, 30 γραμμάρια ομούς ηλιόσπορους, 85 γραμμάρια σταφίδες, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 57 γραμμάρια βούτυρο κομμένο σε κομμάτια, 55 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη, 160 ml μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για αρχή, σε 180 βαθμούς θα ζεστάνουμε το φούρνο και να καβουρδίσουμε τα δημητριακά μας και το φιλέ αμυγδάλου. Για πάμε! Στο μπολ αρχίζουμε με τα δημητριακά. Τα προσθέτουμε μέσα. Άμα μερικά κομμάτια είναι αρκετά μεγάλα, τα σπάμε λίγο με το χέρι μας. Είναι 190 γραμμάρια, αν είναι και παραπάνω δεν μας πειράζει. Στη συνέχεια βάζουμε το φιλέ αμυγδάλου, ολόκληρο όπως είναι. Το φιλέ αμυγδάλου είναι η ψύχα από το αμύγδαλο. Είναι το αμύγδαλο κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες. Καθώς έχουμε θερματίσει τα υλικά μας, σε ένα ταψί έχουμε βάλει μια λαδόκολλα και τα απλώνουμε. Και τα ψήνουμε στο φούρνο για 10 με 12 λεπτά σε 180 βαθμούς. Ξεκινάμε να λιώσουμε τη μαργαρίνη. Όταν λιώσει η μαργαρίνη μας, προσθέτουμε το μελάκι. Στη συνέχεια τη ζάχαρη. Μια πρέζα αλάτι. Καρύδα τώρα βάζουμε όσο θέλουμε. Σ' άλλους αρέσει η γεύση, σ' άλλους δεν αρέσει. Και ανακατεύουμε τα υλικά μας. Και τα αφήνουμε να πάρουμε μια βράση σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 2 με 3 λεπτά περίπου, όχι παραπάνω. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, έχει αρχίσει να παίρνει μια βράση. Είναι ώρα να το τραβήξουμε από τη φωτιά
και να βγάλουμε τα δημητριακά και τους ξηρούς καρπούς που έχουμε καβουρδίσει στο φούρνο. Παίρνω τη λαδόκολλά μου. Και βάζω τα δημητριακά και τους σκυρούς καρπούς μέσα στον μπολ. Θα ρίξω το μείγμα, το βούτυρο, τη ζάχαρη, την καρύδα που έχω βάλει μέσα, λίγο αλάτι, το μέλι. Στη συνέχεια θα προσθέσω μέσα μαύρη κορυφαϊκή σταφίδα. Είναι ένα προϊόν pop, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και είναι ιδανική για τις μπάρες μας. Στο τέλος θα ρίξουμε και τους ομούς ηλιόσπορους. Θα αρχίσουμε με το χέρι μας, με ένα γάντι μιας χρήσης, να κατέβουμε ομοιόμορφα τα υλικά μας. Θέλουμε να πάει παντού το μέλι και η ζάχαρη, γι' αυτό να κατέβουμε καλά. Από κάτω προς τα πάνω, συνέχεια το μείγμα μας. Ήρθε η ώρα να το ψήσουμε σε 180 βαθμούς για 18 με 20 λεπτά. Απλώνουμε με όμορφα το μείγμα. Συνήθως το μείγμα είναι πιο πολύ στο κέντρο, γι' αυτό πιέζουμε εκεί με μεγαλύτερη δύναμη για να πληθεί το μείγμα ομοιόμορφα σε όλο μας το ταψί. Το μείγμα έχει απλωθεί ιδανικά σε όλο το ταψί και ήρθε η ώρα να το ψήσουμε για 18 με 20 λεπτά στο φούρνο. Για πάμε. Που περάσαν 20 λεπτά και το μείγμα μας ψήθηκε, το αφήσαμε περίπου 2 ώρες για να κρυώσει. Στη συνέχεια, με ένα μαχαίρι, κόψαμε και δώσαμε το ιδανικό σχήμα για τις μπάρες μας. Και στο τέλος, γαρνίρουμε με λίγη κανέλα. Οι πιο νόστιμες και θρεπτικές μπάρες δημητριακών με ξηρούς καρπούς και μαύρη κορυνθιακή σταφίδα είναι έτοιμες. Πρωινό. Μπάρες δημητριακών με ξηρούς καρπούς και μαύρες κορυνθιακές σταφίδες. Υλικά για 8 με 10 μπάρες. 190 γραμμάρια δημητριακά ολικής. 85 γραμμάρια μαύρες κορυνθιακές σταφίδες pop. 90 γραμμάρια ενδοκάριδο. 100 γραμμάρια αμύγδαλα φιλέ. 30 γραμμάρια ομό ηλιόσπορο. 55 γραμμάρια μαργαρίνη. 55 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη. 160 ml μέλι. 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Το δεκατιανό μας είναι ένα εντυπωσιακό και δροσιστικό ρόφημα. Σμούθι φράουλας, τι πιο εύκολο, θρεπτικό και πάνω απ' όλα γρήγορο. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε φράουλες, γάλα, πάγο και μέλι. Καθαρίζουμε τις φράουλες, τις γωνίες τους. Οι φραουλίτσες μου είναι έτοιμες. Θα πάρουμε το μπλέντερ. Και θα ρίξουμε μέσα τις φράουλες, το μέλι, περίπου 2 κουταλιές. Και το γάλα μας. Και είναι ώρα να χτυπήσουμε το μείγμα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Τώρα θα ρίξουμε τον πάγο για το τελικό αποτέλεσμα.
Περίπου 4 με 5 παγάκια. Το σμούθι μας είναι έτοιμο και θέλω να το σερβίρουμε σε ένα ψηλό ποτήρι. Πραγματικά είναι ένα ιδανικό δεκατιανό, γεμάτο ενέργεια. Προτιμήστε και με άλλα φρούτα που αρέσουν σε εσάς. Δεκατιανό. Σμούθι φράουλα. Υλικά για μία μερίδα. 6 με 8 μέτριες φράουλες. Μισό φλιτζάνι γάλα ελαφρύ. 1 με 2 κουταλιές μέλι. Παγάκια. Σήμερα το μεσημεριανό μας είναι μια πιο μοντέρνα έκδοση ενός παραδοσιακού φαγητού, γεμιστά κολοκυθάκια. Σε αυτή τη συνταγή, για να την κάνουμε πιο μοντέρνα, κοντά μας έχουμε την Ντάρια, που είναι σπουδάστρια στο ΙΑΚΑΚΜΗ, στο Τμήμα Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης. Γεια σου, Ντάρια. Γεια σου, Δημήτρη. Για πες μου, πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτό το τομέα? Μ' άρεσε σαν χόμπι και θέλω να το κάνω και σαν επάγγελμα, γιατί είναι πολύ δημιουργικό και μ' αρέσει να δοκιμάζω καινούρια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή? Ναι. Εγώ λέω για αρχή να ξεκινήσουμε τα κολοκυθάκια, που είναι και η βάση και το βασικό συστατικό της συνταγής. Θα τα κόψουμε στα 4. Ναι. Άμα θες με το μαχαίρι σου και εσύ, βοήθησέ με. Θα κόψουμε στη μέση. Και μετά. Περίπου σε αυτό το μέγεθος, οριζόντια και κάθετα. Και τα βάζουμε να βράσουνε, για να μαλακώσει η σάρκα τους και μετά με ένα κουταλάκι ή με ένα παριζιέν να τα καθαρίσουμε. Τα απλά θέλουμε να μαλακώσει η σάρκα. Για πες μου, Ντάρια, να αλλάξουμε λίγο τη συνταγή, θα έλεγα. Αντί για παραδοσιακό κιμά, εγώ θα προτιμούσα να βάλουμε κοτόπουλο. Συμφωνώ, διότι τώρα τελευταία χρησιμοποιείται πιο πολύ σαν υλικό. Είναι και χαμηλά σε λιπαρά και πιο υγιεινό. Και αντί για την μπεσαμέλ την κλασική με αυγά, γάλα, αλεύρι, εγώ προτίμησα ένα κρεμώδες και ελαφρύ τυρί το κατήκι. Συμφωνώ. Δεν ξεκινάμε να φιλετάρουμε το κοτόπουλο? Ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το ένα φιλετάκι, θα σου δείξω πώς, και στη συνέχεια θα κάνεις εσύ να συνεχίσεις τα κολοκυθάκια. Ναι. Θα κόψουμε μακρόστενα κομμάτια το φιλέτο μας, γιατί μετά θα το κάνουμε ψηλό καρεδάκι. Όχι πάρα πολύ μικρό, να το νιώθουμε στο στοματότρωμα. Συνέχισε με αυτό, εγώ να κοιτάξω λίγο τα κολοκύθια μου. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάω να βγάλω τα κολοκυθάκια, να τα στραγγίξω και έρχομαι να συνεχίσουμε τη συνταγή. Θα τα κρυώσω λίγο γιατί είναι ζεστά και όπως έχουμε πει, ό,τι βγάζουμε από το νερό και είναι αρκετά ζεστό, πάντα ρίχνουμε κρύο νερό για να πέσει θερμοκρασία γιατί συνεχίζει να ψήνεται. Τα αριά μου, τα κολοκυθάκια μας είναι έτοιμα όπως βλέπεις, έχουν μαλακώσει. Ορίστε. Θέστε. Και ξεκινάμε να καθαρίζουμε τη σάρκα. Όσο μπορούμε, να μην φάμε πάρα πολύ σάρκα από τα πλάγια. Δηλαδή να μην το κόψουμε και έχουμε κενά. Ομοιόμορφες κινήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω να σοτάρω το κοτόπουλο. Συνέχισε με τα κολοκυθάκια. Θα βάλουμε περίπου 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Ταιριά μου, πώς πας? Πάρα πολύ ωραία. Το λάδι μας έχει κάψει. Λέω να αρχίσουμε να σοτάρουμε τα κοτόπουλα. Βάλω και λίγο πιπεράκι. Δεν θέλουμε να βάλουμε πάρα πολύ αλάτι στην συνταγή, γιατί το κατήγι έχει ήδη μια αλμύρα. Για να κάτεψε. Θα πάω να προθερμάνω το φούρνο σε 180 βαθμούς σε ξηρό για να βάλω μετά τα κολοκυθάκια με το κοτόπουλο και να τα ψήσω για 10 λεπτά περίπου. Ντάρια, πώς πάμε εδώ πέρα? Α,
Βλέπω το κοτόπουλο έχει πάρει ένα ωραίο χρώμα, το έχουμε σοτάρει. Πιστεύω είναι έτοιμο, θα τραβήξουμε τη φωτιά για να την κλείσω. Τώρα θα αρχίσουμε να γεμίζουμε τα κολοκυθάκια μας. Ποντάρι θα παίρνουμε ένα κολοκύθι, έτσι ένα κουτάλι. Άρα και εσύ να μαθαίσαι, έλα εδώ. Θα βάλουμε ανάλογα το μέγεθος από το κάθε κολοκυθάκι 3 με 4 μπουκίτσες κοτόπουλο μέσα. Και αν παίρνει και παραπάνω, δεν μας πειράζει. Απλά θέλουμε να πάει το υλικό παντού. Επειδή είναι το βασικό στατικό στη γέμιση. Και τα βάζουμε ομοιόμορφα, κατά μήκος, στα ψάκια. Ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε την κρούστα, που είναι το κατοίκι. Με μια κουταλιά ρίχνουμε και απλώνουμε ομοιόμορφα με το κουταλάκι μας να πάει παντού πάνω στο κολοκύθι. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ γευστικό και υγιεινό πιάτο. Ντάρια, τι λες? Εννοείται, αφού έχει μόνο 3 απλά πράγματα. Κοτόπουλο, κολοκύθι, κατήχι. Χαμηλώσε λιπαρά, φυσικά. Και όλα είναι χαμηλά λιπαρά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα το βάλω στο φούρνο για 10 με 12 λεπτά, σε 180 βαθμούς. Ο φούρνος μου έχει ζεσταθεί ήδη. Έχει γίνει πραγματικά τέλειο. Το τυρί έχει ψηθεί. Έχει λιώσει το τυρί, τα υλικά έχουν γίνει ένα και πραγματικά είναι θεσπέσιο. Ντάρια, εγώ θα έλεγα να γαρνίρουμε με λίγο μαϊντανό φρέσκο. Ναι. Θα μου το ψιλοκόψεις? Εννοείται. Σε μια μερίδα, 3 κομμάτια είναι ιδανικά. Αν είσαι τόσο καλοφαγάς, σας επιτρέπω να φάτε ένα ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντάρια. Θα γαρνίρουμε το πιάτο μας με λίγο φρέσκο μαϊντανό και θα ρίξω και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από πάνω. Και επειδή το πιάτο μας είναι μαύρο, λίγο αλάτι στα πλάγια, να δώσουμε μια μικρή νότα χρώματος. Ένα εύκολο, υγιεινό και νόστιμο πιάτο, απλό. Μια μοντέρνα παράδοση. Μια συνταγή που την πήραμε με την μπεσαμέλ, τον κιμά μέσα και την κάναμε εύκολη, γρήγορη και υγιεινή. Ντάρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου και με βοήθησες. Εγώ ευχαριστώ. Πιστέψτε με, αυτό το πιάτο είναι τόσο απλό και θα σας ξετρελάνει. Δοκιμάστε το. Μεσημεριανό. Γεμιστά κολοκυθάκια με κοτόπουλο και κρούστα από κατοίκι. Υλικά για 4 μερίδες. 1 κιλό κολοκυθάκια. 400 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο. 250 γραμμάρια κατοίκι. Ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι. Και επειδή δεν φτάνει να ακολουθούμε μόνο την ισορροπημένη διατροφή, αλλά χρειάζεται και άσκηση, η γυμνάστρα της εκπομπής μας, Τόνια Κουνουτσιώτη, θα μας λύσει πολλές απορίες. Γεια σας. Είμαι η Τόνια και μαζί με το EAT θα μάθουμε τι είναι και το FIT. Έχεις χάσει μερικά κιλά και νομίζεις ότι είσαι FIT. Ποιο είναι τελικά το FIT κορμί? Είσαι ο τύπος που τρώει και δεν παχαίνει? Γραμμωμένος και λεπτούλης από τη μέρα που γεννήθηκες και μας κάνεις όλους να σε κοιτάμε με μισό μάτι? Αλλά αν ανέβεις σκάλες, δύο ρόφους, αντομαχάς, μάλλον δεν είσαι ο τύπος που θα λέγαμε FIT. Είσαι ο τύπος του γυμναστηρίου. Αυτό που λέμε μύες και όγκος τα έχεις όλα πάνω σου. Αλλά αν σου ζητήσω να τρέξουμε μαζί στην παραλία και να κολυμπήσουμε ως τη σημαδούρα, θα αντέξεις? Αν όχι, τότε λυπάμαι, αλλά ούτε κι εσύ είσαι fit. Τι είναι fit τελικά? Fit θα πει πως έχω πετύχει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Αντοχή,
δύναμη, ευληγησία και ένα επίπεδο υγείας γενικότερα. Που σημαίνει να μπορώ να ανταπεξέλθω κινητικά στις δραστηριότητες της ημέρας μου, όποιες και να είναι αυτές. Ποδήλατο, τρέξιμο, κολύμπι. Δηλαδή, μισής ώρας βόλτα με το ποδήλατο να είναι παιχνιδάκι. Αν θέλω να σηκώσω κάτι βαρύ, τα παιδιά μου ας πούμε, να μπορώ να το κάνω άθροβα. Και να ανεβαίνω τις σκάλες χωρίς να κουράζομαι. Άρα, αν τα κάνω αυτά επαρκώς, είμαι και φαίνομαι fit. Και πότε σταματάω να είμαι fit? Ποιος δεν θα ήθελε να είναι γραμμωμένος με τα ιδανικά κιλά? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξοδεύεις όλη σου τη μέρα στο γυμναστήριο ή να καταφέρεις σε ακραίες δίαιτες που χαλάνε την ψυχική σου ηρεμία, τότε ούτε κι εσύ είσαι fit και ας φαίνεσαι. Ακόμα μια παράμετρος, πέρα από τη δύναμη, την αντοχή, την ευληγησία, είναι η καλή ψυχική υγεία. Τελευταία χρόνια, μεγάλοι οργανισμοί εντάσσουν την ψυχική υγεία μέσα στους παραμέτρους μιας καλής φυσικής κατάστασης. Αν δεν νιώθεις καλά, ως παραμέτρους δύναμης ή αντοχής και να έχεις πετύχει, δεν έχει καμία σημασία. Δεν είσαι fit. Για αρχή λοιπόν, και όχι από Δευτέρα, απλά ξεκινήστε. Διαλέξτε μια δραστηριότητα, όποια σας ταιριάζει, ποδήλατο ή τρέξιμο, 3 με 5 φορές την εβδομάδα από 30 λεπτά. Αν σας είναι έντονο, κάντε περπάτημα. Απλά ξεκινήστε και μαζί θα βρούμε τον τρόπο. Και για απογευματινό, ένα γρήγορο και εύκολο σνακ στο λεπτό. Κριτσίνια ολικής άλεσης μαζί με ένα κίτρινο τυρί χαμηλό σε λιπαρά. Απογευματινό. Κριτσίνια με τυρί. Υλικά για μία μερίδα. 2 με 3 πολύσπορα κριτσίνια, 30 με 40 γραμμάρια, τυρί χαμηλό σε λιπαρά. Και για το βραδινό μας, μια έξυπνη ομελέτα, ένας κρόκος και δύο ασπράδια. Υγιεινό, ελαφρύ, και όταν πάμε να κοιμηθούμε να μην νιώθουμε τύψη ότι έχουμε φάει κάτι βάρη για το βράδυ. Απαραίτητο, μια μικρή πράσινη σαλάτα. Εγώ προτιμάω να βάλω ρόκα. Για να δούμε τη συνταγή μας, τι θα χρειαστούμε. 2 αυγά, φρέσκια ρόκα, αλάτι, πιπέρι, κυλιέλαιο για να τηγανίσουμε την ομελέτα μας. Όπως έχουμε πει, θα βάλουμε ένα κρόκο και δύο ασπράδια. Και με ένα πιρουνάκι. Για να έχουμε ένα φουέ στο σπίτι και πάμε τα αυγά. Θα προσθέσουμε μέσα λίγο πιπέρι και αλάτι. Επειδή είναι ατομική μερίδα, προσέχουμε πόσο αλάτι και πόσο πιπέρι θα βάλουμε. Το τηγάνι μας είναι έτοιμο σχεδόν. Θα ψήσουμε το μελέτα μας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Θα προσθέσω το ηλιέλαιο. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Και θα το απλώσω σε όλο το τηγάνι. Στη συνέχεια ρίχνω το μελέτα. Την αφήνω να πάρει χρώμα από κάτω και συνέχεια θα τη γυρίσω. Θα τη γυρίσω όταν δούμε ότι πάνω το αυγό μας έχει αρχίσει και ψήνεται. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, κρατάει λίγο, είναι ομό. Θέλουμε να ψηθεί και πάνω για να μπορέσω να τη γυρίσω μετά και να τη σερβίρω στο πιάτο μου. Τηγανίζεται μια χαρά, σε λίγο θα τη γυρίσω. Θα την αφήσουμε και από την άλλη μεριά περίπου 2 με 3 λεπτά να πάρει αυτό το ωραίο, το χρυσαφένιο, το χρώμα. Όπως βλέπετε, έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία, δεν μας έχει αρπάξει. Και το ιδανικό σε μια μελέτα είναι να τη βάζουμε στην αρχή από μέτρια και να δυναμώσουμε την ένταση προς το τέλος.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι από τη μια μεριά ήδη έχει ψηθεί. Από την άλλη μεριά θέλει το μισό χρόνο από ό,τι βάλαμε από την αρχή την ομελέτα μας. Για τη σαλάτα θα χρειαστούμε 3 βασικά υλικά. Πιρόκα, λίγο ξύδι και ελαιόλαδο. Απλή, γρήγορη και νόστιμη. Δεν θέλουμε να βάλουμε πάρα πολύ σαλάτα στο φαγητό μας, γιατί το κύριο στατικό είναι η ομελέτα. Μια χούφτα ρόκα είναι ιδανική. Λίγο ξύδι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου μια κουταλιά της σούπας. Και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Θα τη στήσω όμορφα εδώ στο πιάτο για γαρνιτούρα. Όπως βλέπετε, η ομελέτα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Ένα εύκολο, πάνω απ' όλα υγιεινό, χαμηλό σε λιπαρά, θεσπέσιο βραδινό. Καλή μας όρεξη. Βραδινό. Ομελέτα από ένα κρόκο και 2 ασπράδια με πράσινη σαλάτα. Υλικά για μία μερίδα. 2 αυγά, 100 γραμμάρια ρόκα, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 1 κουταλιά ηλιέλαιο, ξύδι για τη σαλάτα. Χορταστικό και πάνω απ' όλα ισορροπημένο ήταν και το σημερινό μας μενού. Πρωινό. Μπάρες δημητριακών με ξηρούς καρπούς και μαύρες κορινθιακές σταφίδες. Δεκατιανό. Σμούθι φράουλα. Μεσημεριανό. Γεμιστά κολοκυθάκια με κοτόπουλο και κρούστα από κατοίκι. Απογευματινό. Κριτσίνια με τυρί. Βραδινό. Ομελέτα από ένα κρόκο και 2 ασπράδια με πράσινη σαλάτα. Ακολουθώντας αυτές τις συνταγές, θα δούμε πως η ισορροπημένη διατροφή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου βαρετή. Καλή σας όρεξη!